η πρόταση που γίνεται είναι μια πραγματικά θεσμική αλλαγή. Οι κραυγές δεν μας αφήνουν όλους μας να συνεννοηθούμε, γιατί είναι μια πραγματική θεσμική αλλαγή. Τι γινόταν, ποια ήταν τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας. Το ένα, το οποίο δεν το συζητάει κανένας τώρα, ενώ έπρεπε να το συζητάμε, ήταν η πολυμορφία και η πολυδιάσπαση. Χωριστά ταμεία, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, τραπεζικοί υπάλληλοι, χωριστά κάθε τράπεζα δικό της ταμείο. Υπήρχε ένας κοιτιώνας. Στη δεκαετία του 80 αυτή η πολυδιάσπαση είχε πολλαπλές επιπτώσεις. Δηλαδή δημιούργησε διαφορετικά καθεστώτα που τώρα με την καινούργια μας πρόταση για δύο ακόμα νόμους δεν έχει γίνει. Γίνει σε διάλογο με τους εντός κοινωνικούς φορείς και με τους δανειστές μας. Καταργούνται όλα αυτά και μπαίνει μια ενιαία λογική κοινωνικής δικαιοσύνης. Το ασφαλιστικό σύστημα, κάθε ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει να έχει τη δυνατότητα της αναδιανομής των πόρων, του πλούτου. Και αυτό πώς γινόταν? Μισθωτοί, οι οποίοι έπαιρναν υψηλότερους μισθούς, είχαν υπερορίες, είχαν ταξίδια στο εξωτερικό, διπλωματικό σώμα, οικονομικοί υπάλληλοι, γιατροί του ΕΣΥ κλπ. Πληρώνανε πάντα περισσότερες προσφορές στα ταμεία τους, εισφορές, συγγνώμη, με δεδομένο ότι είχαν μεγαλύτερες αποδοχές. Στο τέλος, ορισμένα μερίσματα, όπως ήταν το ΕΦΑΠΑΚ, το Δημοσίων Υπαλλήλων, δεν έβγαινε με το πόσα είχε δώσει ο καθένας, αλλά έβγαινε με τα πόσα χρόνια κλπ. Και υπήρχε αυτή η ανακατανομή, δηλαδή από υψηλόμισθους και υπεραπασχολούμενους που κάνανε υπερορίες, πηγαίνανε πόροι οι οποίοι τους εκαρπούνται ως ένα μεγάλο βαθμό και οι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι αυτών των φορέων.